Τα συμβόλαια και τα μισθώματα έχουν υπογραφεί μέχρι και στον τελευταίο καταστηματάρχη. Είναι 12ετές συμβόλαιο. Προβλέπει την αύξηση που προβλέπει και σε αιτήσια και αφού ολοκληρωθεί το έργο. Είναι όλοι οι όροι όσον αφορά το επιχειρηματικό πλάνο που είμαστε και εμείς δεσμευμένοι να εφαρμόσουμε. Δεν έχει υποχρέωση δηλαδή μόνο ο Δήμος απέναντί μας, αλλά έχουμε και εμείς κάποιες υποχρεώσεις. Είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να κάνει το κάθε κατάστημα, ούτως ώστε να υπάρχει μία ομοιομορφία σε όλα τα καταστήματα, και εσωτερικά και εξωτερικά, είτε είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά. Οπότε αυτές οι αλλαγές είναι ένα κόστος περίπου 15 με 25.000 σε κάθε επιχείρηση. Αυτά θα έχουμε υποχρέωση όταν αρχίσει ο εργολάβος να τα εφαρμόσουμε και εμείς. Οπότε θα εφαρμοστεί και αυτός ο όρος του συμβολαίου. Αυτά που θα κατεδαφιστούν είναι 52 καταστήματα σε 3 πτέρυγες στο εσωτερικό της νέας αγοράς. Τα χρησιμοποιούν 17 επιχειρηματίες και από αυτά τα 52 χρησιμοποιούν τα 32 καταστήματα. Τα υπόλοιπα 20 είναι κενά. Αυτοί λοιπόν οι 17 επιχειρηματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν ήδη επιλέξει με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου σε ποιο κατάστημα θα μετεστεγαστούν και έχουν υποχρέωση να μετεστεγαστούν αφού αρχίσουν τα έργα. Επομένως το χειμώνα θα έρθουμε και σε συνεννόηση με τον εργολάβο που θα έχει αναλάβει και αυτοί οι 17 επιχειρηματίες θα αρχίσουν να μετεστεγάζονται το χειμώνα σιγά σιγά στα καταστήματα τα καινούργια που είναι περιμετρικά της νέας αγοράς, είτε εσωτερικά περιμετρικά, είτε εξωτερικά περιμετρικά, και θα εγκατασταθούν στα νέα τους ακίνητα. Από εκεί και πέρα μετά δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν και τα δύο καταστήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η μετεστέγαση της κάθε επιχείρησης, θα παραδίδεται στον εργολάβο η πτέρυγα για να κατεδαφιστεί. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ζώνες, εσωτερικά και εξωτερικά, για το ποια είναι υγειονομικά, ποια είναι εμπορικά, τι μπορεί να πουλάει ο καθένας. Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί και έχουν υπογραφεί στις μισθώσεις που υπογράψαμε. Αν δηλαδή ένα κατάστημα που έπρεπε να μετεστεγαστεί ήταν εμπορικού ενδιαφέροντος, υπήρχε η συγκεκριμένη ζώνη που μπορούσε να επιλέξει σε ποιο κατάστημα θα πάει. Αν ήταν υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπήρχε μια άλλη ζώνη όπου εκεί μπορούσε να επιλέξει ότι εκεί θέλω να πάω σαν επιχείρηση.